ακριβώς έχει συμβεί, γιατί εμείς είχαμε μείνει με την εντύπωση ότι μετά από αυτή τη ρύθμιση και το προηγούμενο διάστημα που προσπάθησε να μπει ένα πλαίσιο, η κατάσταση είχε εξομαλυνθεί. Αλλά όπως φαίνεται, τα παράπονα παραμένουν. Λοιπόν, να σας πω ότι βρισκόμαστε Γρατίας με Αγία Σοφίας. Από εδώ ξεκινήσουν οι διανομής. Με μία μοτοπορία να φτάσουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και όντως έχει δίκιο ο Μάρινο, έχει βγει μια εγκύκλειος, έτσι δεν είναι, κύριε Κουρίλα. Σύμφωνα με την οποία πρέπει οι εργοδότες να δίνουν το κράνος, τη βενζίνη, να παρέχουν το μηχανάκι και φυσικά όλα τα εργασιακά δικαιώματα, όπως είναι το μεροκάματο και το ωράριο, να τηρούνται. Μάλιστα, ο κ. Νεφελούτης βρισκόταν εδώ πριν από ένα μήνα περίπου και είχε πει ότι θα γίνει και σαφάρι ελέγχων για να διαπιστωθεί αν όντως αυτό, αν το στηρούνται. Τελικά, κύριε Κουρίλα, γίνεται κάτι τέτοιο, τηρούνται όλα αυτά που λέει εγκύκλειος? Όχι, εννοείται ότι δεν τηρείται τίποτα. Όπως δεν τηρείται το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αυτά τα μνημονιακά που μας έχουν επιβάλει για Κυριακίες, νυχτερινή εργασία, επιδόματα, αδείας και τα λοιπά, δεν τηρείται και εννοείται και αυτό από τους εργοδότες. Εμείς θέλουμε να καταγγείλουμε ότι αυτή η ρύθμιση δεν λέει τίποτα, πρέπει να γίνει νόμος και μαζί με τον νόμο να υπάρξουν ελεκτικές επιτροπές, επιθεωρήσεις, ΣΥΚΑ και τα λοιπά και από το Υπουργείο για να μπορέσουν να επιβάλλονται σε κάθε μαγαζί. Αυτό που ζούμε είναι ότι το 90-95% των συναδέλφων δεν πληρώνεται και δεν ασφαλίζεται για τις ώρες που εργάζεται. Εννοείται δουλεύει με δικό του μηχανάκι και το κόστος επιβαρύνει εμάς. Δηλαδή καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο κομμάτι του μισθού μας πάει στη συντήρηση. Δεν περισσεύουν χρήματα ούτε για να πάρουμε τα κράνη που χρειάζεται, τα μπουφάν, τα διάβροχα. Βλέπουμε πολλούς συναδέλφους να βγαίνουν με ημίμετρα, δηλαδή να φοράνε σακούλες τώρα στα πόδια για να μην βρέχονται και να μπορούν να πηγαίνουν στις παραγγελίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Ο κύριος Κουρίλας, θα σας πω πως είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους που απολύθηκαν εν μία νυχτή, όπως καταγγέλνουν σε ένα εστιατόριο. Εγώ έκανα την καταγγελία. Και μετά η εργοδοσία για ένα δεκάμινο τήρησε την εργατική νομοθεσία στο κατάστημα μέχρι να απολύσει τους άλλους συναδέλφους. Και τώρα σας ζητάει ο εργοδότης με αγωγή 800.000 ευρώ για τους τέσσερις. Σύνολο, ναι, γιατί κάνουμε το αδίκημα ότι κινητοποιούμαστε και ζητάμε τα ένσημά μας που δουλεύαμε ανασφάλιστοι, τις Κυριακές, τις αργίες, την νυχτερινή εργασία. Αυτό το έγκλημα κάναμε. Γιατί για τους επιχειρηματίες οι οργανωμένοι, πάλι η οργάνωση των συναδέλφων αποτελεί έγκλημα και όπως το λένε, δεν θα τους επιβάλλει κανένα στην εποχή των μνημονίων να πληρώνουν τα νόμιμα. Ναι, με τα αιτήματα μας ακούει, έχω την εντύπωση και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ο κύριος Ανδρέας Νεφελούδης, είναι στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Χαμηλώστε λίγο αυτό τον ήχο, γιατί μπερδευόμαστε, δεν ξέρουμε τι λέμε στο τέλος. Λοιπόν, κύριε Νεφελούδη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ακούσατε τη σύνδεση που είχαμε με τη Θεσσαλονίκη και τον εργαζόμενο εκεί, ο οποίος λέει ότι ουσιαστικά αυτή η ρύθμιση που ήρθε πριν από ένα διάστημα για να βάλει ένα πιο υγιές πλαίσιο σε αυτή την κατηγορία των εργαζομένων δεν έχει επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Συνεχίζονται να μην πληρώνονται, να μην ασφαλίζονται και να φέρνουν το δικό τους εξοπλισμό και μηχανάκια για να γίνει η δουλειά. Και να πληρώνουν και τη βενζίνη και να πληρώνουν τα πάντα από την τσέπη τους. Ωραία. Καταρχήν να εξηγήσω ότι το ξέρουν αυτό και ο κύριος Κεφαλάς και η κυρία Πουταλάκη, δεν είναι ρύθμιση. Εμείς κωδικοποιήσαμε σε μια κύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και προς το ΣΕΠΕ. Κωδικοποιήσαμε λοιπόν ότι μέχρι τότε και μέχρι σήμερα ακόμα προβλεπόταν και προβλέπεται σε σχέση με την νομοθεσία για τους deliberates. Με βάση μια σειρά από διαδικασίες, από νόμους που ποτέ δεν είχαν εφαρμοστεί. Ναι, αλλά καταστρατηγούνται όπως το από λέτε. Από τότε, ναι. Προφανώς, γι' αυτό κυνηγάμε παντού και πάντα την παραβατικότητα. Εκείνο που εμείς ετοιμάζουμε και αυτό πρέπει να το πούμε τώρα είναι ότι στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Να το πω διαφορετικά, κάναμε από τότε που βγάλαμε την εγκύκλιο μια πολύ μεγάλη κουβέντα με όλους τους φορείς, όλους τους παίκτες θα έλεγα που ενεργοποιούνται στον χώρο της διανομής, της εστίασης και όχι μόνο της εστίασης, για να έχουμε μια πολύ συγκροτημένη αντίληψη για το τι συμβαίνει ακριβώς στον χώρο αυτό και με όλες τις λογικότητες των εργαζομένων και με εκπροσωπήσεις της εργοδοσίας. Κλείσαμε αυτή το κύκλο, την περασμένη μάλιστα τις προηγούμενες μέρες και είμαστε έτοιμοι την επόμενη εβδομάδα να πει μετά από 10 μέρες, 15 μέρες να φέρουμε νομοθετική ρύθμιση που να ξεκαθαρίζουμε πάρα πολλά θέματα, πολλά από αυτά τα οποία ζητάνε και οι άνθρωποι που κάνουν τις κινητοποιήσεις σήμερα ή ως ΕΤΕΑ, εν πάση περιπτώσει και άλλοι, για το χώρο του delivery. Νομίζω ότι με τις ρυθμίσεις που θα κάνουμε θα διασφαλίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια τα θέματα τόσο της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων στον χώρο, όσο και τις απολαβές τους, όσο και τα ζητήματα της νόμιμης εργασίας τους.
θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένο, εάν μπορείτε, μας ακούνε κιόλας. Έχουμε αφήσει ανοιχτή τη σύνδεση με Θεσσαλονίκη, γιατί αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι είναι σε 24-ωρη απεργία. Ναι, ναι, βέβαια. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Λίγο να μας πείτε πιο συγκεκριμένα, γιατί οι άνθρωποι θέτουν συγκεκριμένα αιτήματα. Έτσι, δεν πληρώνονται, δεν ασφαλίζονται. Ζητάνε να μπουν, να πάρουν ένσημα για βαρέα και ανθυγιεινά για τη δουλειά αυτή που κάνουν. Να εξηγήσω ξανά ότι είμαστε σε φάση επεξεργασίας διάφορων προτάσεων που θα μπουν στη διαδικασία της νομοθέτησης. Είναι στην κατεύθυνση και της ενίσχυσης, της προστασίας των τομέων της υγείας και ασφάλειας για τη δουλειά τους. Είναι στην κατεύθυνση της διασφάλισης των αμοιβών τους με κάθε τρόπο, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο θέμα μείωσης του μισθού που παίρνουν, ακριβώς επειδή χρεώνονται τη συντήρηση και μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν τις μηχανές. Και προφανές είναι ότι για μας αποτελεί πολύ μεγάλη σημασία επιλογή να ελέγχουμε την παραβατικότητα που υπάρχει στον χώρο αρκετά έντονα. Δεν χρεώνονται απλώς τη συντήρηση, αλλά υποχρεούνται να διαθέτουν και το μέσο για να κάνουν την εργασία τους. Δηλαδή, σαν να πηγαίνεις σε ένα γραφείο και να σου λένε φέρε και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, φέρε και την καρέκλα, φέρε και το και γραφείο σου μαζί. Όλα, ναι. Πάντα, ναι. Δηλαδή, αυτό έχει έναν ακόμα παραλογισμό, μια υποχρέωση. Χωρίς αυτό το μέσο δεν μπορείς να δουλέψεις. Ναι, ναι, για όλα αυτά θα απαντήσουμε νομοθετικά. Για όλα αυτά. Μάλιστα. Αν θέλει μια τελευταία σύντομη παρέμβαση και ο προσκεκλημένος Ουλία Χρυσάρα από τη Θεσσαλονίκη για να είμαστε χρήσιμοι. Τώρα που άκουσε το γραμματέα. Κύριε Νεφελούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καταρχήν, ένα να πω ότι 24 ώρες απεργία είναι μόνο από τους συναδέλφους στην Αθήνα. Εμείς εδώ καλούμε σε μοτοπορία όπως καλούμε και σε άλλες πόλεις. Δεύτερον, εμείς επιφυλασσόμεθα, γιατί είπαμε και πριν έτσι, δεν τηρείται εργατική νομοθεσία δυστυχώς όχι μόνο στο δικό μας κλάδο διανομής ή στον υψηλισμό, αλλά δυστυχώς παντού. Η παραβατικότητα του εργοδότη είναι τεράστια. Εμείς καλούμε τους όλους συναδέλφους στην Επιτροπή Αγώνα Διανομέων να γραφτούν στα σωματεία τους, να οργανωθούμε, γιατί μόνο από τη δικιά μας οργάνωση θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε. Σας ικανοποίησε, αυτό που ακούσατε ότι έρχεται νομοθετική ρύθμιση, γιατί στην αρχή της σύνδεσης αυτό μας ζητήσατε. Ναι, κοιτάξτε να σας πω, σας λέω όπως ισχύει και τώρα νομοθεσία ότι εγώ πρέπει να πληρώνομαι για την Κυριακή που εργάζομαι και δεν μπορώ να την πληρώσω. Δεν μου την πληρώνω. Πάω να το καταγγείλω και βρίσκομαι να με κυνηγάνει οι εργοδότες είτε με αγωγές είτε και με απειλές. Γιατί έχουν απειληθεί και έχουν χτυπηθεί συνάδελφοι και στην Αθήνα. Γιατί ζητήσανε και κάναν καταγγελίες είτε στο ΙΚΑ είτε στην επιθεώρηση με πρακτικές νύχτας. Εμείς έχουμε να πούμε ότι δεν φοβόμαστε και τώρα ξέρουμε ότι οι εργοδότες μας έχουν απειλήσει και τους θα επιστρέφουμε όλα αυτά. Εμείς δεν φοβόμαστε. Δεν το αφήνουμε ανοιχτά. Έτσι. Δεν το αφήνουμε έτσι. Η επαφή μαζί σας με τους διανομείς είναι καθημερινή, είτε για το φαΐ είτε για το καφέ. Ευχαριστούμε και την Ιλία.